σερβή εκδήλωση της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ στην Δημαρχία. Είναι, αν θέλετε, μια προσυνεδριακή διαδικασία για το αναπτυξιακό συνέδριο της Κεντρικής Μακεδονίας που αρχίζει την άλλη Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη και είναι αφιερωμένο στους δασικούς χάρτες. Οι δασικοί χάρτες δεν είναι απλά ένα στοιχείο της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Είναι ένα βασικό αναπτυξιακό εργαλείο το οποίο έλειπε 40 χρόνια από την Ελλάδα και αυτή την περίοδο είναι αναρτημένη η χάρτα του νομού Δημαρχίας. Θέλουμε λοιπόν από την μεριά να ενημερώσουμε τους πολίτες, ιδιαίτερα τους πολίτες που ζουν στην Ήπεθρο και ζουν από την Ήπεθρο, για όλα τα εργαλεία που έχουν δημιουργηθεί τον τελευταίο ένα χρόνο, έτσι ώστε να υπάρχει μηδαμινό κόστος για τον αγρότη, να εξασφαλιστούν οι επιδοτήσεις, να οργανωθεί ο αγροτικός χώρος και να υπάρχει ταυτόχρονα προστασία του περιβάλλοντος. Και αυτό για την περιφέρεια της χώρας μας είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ο δασικός χάρτης είναι το υπόβαθρο του αναπτυξιακού σχεδιασμού. Μέσα από το δασικό χάρτη γνωρίζουμε πού μπορεί να γίνει μια επένδυση από την μικρότερη, από ένα μειοστάσιο μέχρι ένα εργοστάσιο. Και ταυτόχρονα αυτή την περίοδο κλείνουν έτσι πολλές εκκρεμότητες. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Το Σύνταγμα που έβλεπε 40 χρόνια να γίνουν δασικοί χάρτες, δεν τολμούσαν οι προηγούμενες πολιτικές διοικήσεις να τους υλοποιήσουν, γιατί τακτοποιούσαν υποθέσεις με τις κομματάρχες στα χωριά. Και αυτή είναι μια πραγματικότητα που πρέπει να αποδεχτούμε. Φανταστείτε ότι τα χιονοδρομικά κέντρα του νομού Ημαρτίας δεν είχαν αδειοδότηση και αυτή η αδειοδότηση βγαίνει με αυτή την κυβέρνηση. Εμείς νομοθετήσαμε ειδική ρύθμιση και για το χιονοδρομικό κέντρο στο Σέλι για να μπορέσει να αδειοδοτηθεί και αδειοδοτήσαμε και τα 3-5 πηγάδια για να μπορέσουν να αξιοποιηθούν. Φανταστείτε λοιπόν σε ποιο σημείο βρισκόταν οι υποτιθέμενοι λάτρες της ιδιωτικής οικονομίας. Από τα μεγαλύτερα περιουσιακά στοιχεία της χώρας, που ήταν η γη μας και στην περιοχή της Ημαρτίας, τα χιονοδρομικά κέντρα δεν είχαν αδειοδοτήσεις. Με τους δασικούς χάρτες και τα υπόλοιπα εργαλεία που κάνουμε, οργανώνουμε τις περιοχές του Ήπεθρου, γιατί θέλουμε η ανάπτυξη να ξεκινάει από την Ήπεθρο, να δίνει εισόδημα στον άνθρωπο της Ήπεθρου, να έχουμε αυτό που λέμε περιφερειακή ανάπτυξη. Αλλά πάνω απ' όλα σήμερα είμαστε εδώ για να εξυπηρετήσουμε και να υποστηρίξουμε όλους τους πολίτες της Ημαρτίας. Χωρίς κομματική ταυτότητα, γιατί αυτό είναι το πρώτο χαρακτηριστικό, με ψηφιακά εργαλεία, χωρίς μεσάζοντες, χωρίς ρουσφέτια, χωρίς λάδια και ταξίματα, ο κάθε πολίτης μπορεί να βρει το δίκιο. Σας ευχαριστώ.